Σε ένα από τα ωραιότερα μπαλκόνια του νησιού μας, συνάντησα και γνώρισα λίγο καλύτερα την υπέροχη Μαρινέλα Βλαχάκη. Την τηλεοπτική Ελπίδα από το νησί, την Βενετία από το Κομάντα Κεδράκι, την Ελένη από το Καρποστάλ. Το μικρό κορίτσι που ξεκίνησε τη ζωή του στο χωριό Κεφαλά του Βάμου, που στα μικρά τα της έγραφε σκέψεις και συναισθήματα σε χαρτάκια και τα έκρυβε στους βράχους, σήμερα γράφει και εκδίδει ποίηση, διηγήματα, θεατρικά έργα, τηλεοπτικά σενάρια. Μικρή κρυβόταν σε μια στέρνα για να απαγγείλει ποίηματα που την είχαν συγκινήσει. Σήμερα ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι και μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα, όπως μοιράζεται και κάθε τι άλλο που τη συγκινεί, σαν τα αγαπημένα της μανουσάκια. Τα πράγματα δεν ήρθαν, ας πούμε, με κανονική σειρά σε μένα. Ήρθαν λίγο ανάποδα. Πρώτα απόκτησα εμπειρίες και μετά μπήκα στη θεωρία. Σκληρό αυτό, αλλά δυνατό. Ναι, ναι. Σήμερα μας λέει τη δική της ιστορία. Και όπως η ίδια ξεκινά τη μέρα της με την ανατολή του ήλιου, άρχισε να μας μιλά για τη ζωή της από την αρχή, από τη χαραυγή της. Ήταν δύσκολα για μένα. Γιατί? Ήταν δύσκολα γιατί ως παιδί με κυνηγούσαν φαντάσματα και φιάλτες και ήμουν ένα παιδί διαταραγμένο, φυλάσθενο. Διαταραγμένο συναισθηματικά. Από δυσάρεστες εμπειρίες, από τραυματικές εμπειρίες. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό κοντά σε τούτο εδώ, το δικό μου, το Κεφαλά. Η βιολογική μου οικογένεια διαλύθηκε με πολύ άσχημο τρόπο. Οι βιολογικοί γονείς πέθαναν σε απόσταση 6 μηνών ο ένας από τον άλλον, με το χειρότερο τρόπο. Και αυτά όλα τα έφερα. Υιοθετήθηκα από τον Δημήτρη και τη Χρυσούλα Βλαχάκη, τους γονείς μου. Και όταν αναφέρομαι στους γονείς μου, πάντα είναι ο Δημήτρης και η Χρυσούλα Βλαχάκη, που είχαν γυρίσει μόλις από την Γαλλία, όπου είχαν ζήσει 40 χρόνια. Στα 15 μου θεώρησαν ότι το καλύτερο και για μένα και για αυτούς ήταν να με παντρέψουν. Μάλιστα. Οπότε, σταματάς το σχολείο σε εκείνη τη φάση, ναι, και παντρεύεις. Ναι, και παντρεύομαι. Βρίσκομαι με παιδιά υποχρεώσεις οικογενειακές, χωρίς εμπειρία, χωρίς γνώση, χωρίς βοήθεια. Γιατί και ίδια. Ωστόσο όμως, ξέρετε, τίποτα δεν είναι μόνο κακό ή μόνο καλό. Αυτό με υποχρέωσε να ανακαλύψω δεξιότητες. Έπρεπε να τα βγάλω πέρα και ανακάλυψα ένα σωρό δεξιότητες που αν είχα μια κανονικότητα δεν θα τις είχα ανακαλύψει. Ξεσκέφτομαι τώρα, έχω στο μυαλό μου τη Μαρινέλα στα 15 της που παντρεύτηκε. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό σου τότε, αν ήταν συμβατό με τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή να γίνει αυτό. Πού να ξέρε αυτή η κοπελούδα στα 15 της πώς θα είσαι σήμερα. Όλες αυτές τις ανατροπές και τις αλλαγές που μπορώ να υποψιαστώ ότι έχουν συμβεί. Έχω κάποιους ανθρώπους που τους χρωστάω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί με πίστεψαν, κάτι είδαν σε μένα όταν δεν έβλεπα απολύτως τίποτα και συνήθως απορρίψεις είχα και έτσι και από τους γονείς μου. Δεν πήρα μπράβο εγώ μεγαλώνοντας, ας πούμε. Η Έλλη Αλεξίου, η συγγραφέας που ήταν φίλη των γονιών μου και μου αφιέρωνε τα βιβλία της και μιλούσε για ούριο άνεμο και μια βεβαιότητα ότι εγώ κάποια μέρα κάτι θα κάνω, τέλος πάντων. Μου έδωσαν θάρρος. Είναι πολύ σπουδαίο να δώσεις θάρρος σε ένα παιδί που προσπαθεί να κάνει κάτι. Μου εξομολογείται ότι πάντα έγραφε. Ήταν το καταφύγιό της η γραφή. Ο δικός της τρόπος να καταλαβαίνει τη ζωή και να την εξηγεί. Το 92. Μου συνέβη κάτι, ένα πρόβλημα έτσι, υγείας, το οποίο πιθανότατα θα άλλαζε εντελώς τη ζωή μου. Άνοιξα λοιπόν το σιρτάρι μου για να έχω μια συνέχεια και πήγα στο τυπογραφείο. Ναι. Και έδωσα μια χούφτα ποίηματα, ας πούμε, από αυτά που είχα γράψει. Είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση μετά. Είχαν μια υποδοχή απρόσμενη για μένα και ξεθάρεψα. Πήρες το OK, το πήρα. Ναι, και συνέχισα να γράφω ποίηση. Τίποτα δεν φαινόταν ότι θα κάνω κάτι άλλο. Ήρθαν μόνα τους. Και αν μικρή κρυβόταν σε μια στέρνα για να απαγγείλει ποίηματα, ώστε κανείς να μην την δει ή την ακούσει, αποφάσισε στη ζωή της να πάψει να κρύβεται και επέλεξε να εκτεθεί στο θεατρικό σανίδι. Η αίσθηση, ναι, της, όταν ανέβηκες πρώτη φορά στο σανίδι, σαν ηθοποιός πλέον. Α, καλά. Ό,τι είναι και τώρα. Δηλαδή. Δύσκολα.
Δύσκολα τη στιγμή, δύσκολα, εκείνη που δίνεις, πάντα, την παράσταση, πάντα. Στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία, είμαι, παλεύω με τον εαυτό μου, ναι. Αγωνίζομαι πάρα πολύ για να φτάσω το δυνατόν εκεί που γίνεται καλύτερα, δεν ξέρω, όπου μπορώ. Και είναι άλλο κομμάτι από την στιγμή που βγαίνω στη σκηνή. Τη στιγμή που βγαίνω στη σκηνή, κάθε φορά υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι θα είναι η τελευταία φορά. Έλα, γιατί πάμε δεν σήμερα. Συνέστημα. Να πάμε σήμερα και μετά δεν θα σου το ξανακάνω ποτέ. Και τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί και συνεχίζεις. Αχ, ο λόγος. Mm. Είμαι ερωτευμένη με το λόγο. Η γυναίκα σηκώθηκε, μου χαμογέλασε ευγενικά και τράβηξε προς την έξοδο. Το ρολόι της τράπεζας έδειχνε 11. Μετά από 2 νούμερα θα ερχόταν η σειρά μου. Τι είναι αυτό που αναζητάς μέσα στα κείμενα, τι είναι αυτό που σε παρασύρει και θα σε ανεβάσει πάνω στη σκηνή για μία επόμενη φορά, τι είναι αυτό που θα σε κάνει να βουτήξεις στο έργο το συγγραφικό ενός άλλου δημιουργού ή τι είναι αυτό που θα σε κάνει εσένα να πιάσεις το μολύβι, την μπένα θα έλεγα, να αρχίσεις να γράφεις. Δεν αναζητώ ποτέ ιδέες. Mm-hmm. Έρχονται και με βρίσκουν. Mm-hmm. Και με βασανίζουν και με τραβάνε από το μανίκι και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ και χάνω την ησυχία μου και τότε λέω ότι κάτι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ανάλογα με το θέμα είναι και του δίνω και τη μορφή και βασικά να μπορεί να αποκτήσει μια οικουμενικότητα. Γιατί διαφορετικά ιστορίες έχουμε όλοι μας να καταθέσουμε, ναι, ναι. Αλλά να γίνει με έναν τρόπο που να ακουμπάει και ανθρώπους που δεν έχουν κοινές εμπειρίες. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν οι ιστορίες των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να ακουστεί η φωνή τους. Και η ρόλη, π.χ. η τηλεοπτική που σε γνωρίζει το ευρύ κοινό, μέσα από το νησί, φέτος μέσα από το κομμάτι και δράκι, ειδικά φέτος ο ρόλος αυτός, είναι μια πολύ δυσκολεμένη γυναίκα, που αν είχε κραυγή, αν είχε δύναμη η φωνή της, έτσι, κραυγή της, τα ακουγόταν. Και διαβάζοντας δικές σου συνεντεύξεις ακριβώς για το ρόλο αυτό, είδαμε πόσο αγάπη την αγκάλιασες και με πόσο κατανόηση. Να πούμε ότι είμαι στην ομάδα σεναριογράφων, για αυτή τη σειρά, που σημαίνει ότι κατάθεσα κι εγώ πολλά πράγματα εκεί. Έγραψα πολλούς χαρακτήρες και μέσα σε αυτούς τους χαρακτήρες ήταν και η Βενετία. Που είχα περισσότερο τον έλεγχό της, ας πούμε, αφού την ερμήνευσα κιόλα. Όλα. Ξέρεις ότι θα ερμηνεύσεις αυτό το ρόλο. Όχι. Αλλά ο Παπαδουλάκης νομίζω ότι από την αρχή μ' άφηνε να καταλάβω ότι αυτό τον ενδιαφέρει να το αποδώσω εγώ. Mm-hmm. Την καταλαβαίνω τη Βενετία. Έχω δει πολλές γυναίκες με ανάλογες, αδιέξοδες καταστάσεις. Ένας ρόλος πρόκληση και είμαι χαρούμενη που τον ερμήνευσα. Όσον αφορά το σενάριο γενικότερα, εμείς καταθέτουμε, η ομάδα σεναριογράφων, καταθέτουμε ψηφίδες. Τι σχήμα θα πάρει, τι ψηφιοδοτό θα βγει, είναι το σκηνοθέτη πάντα. Εκεί έρχεται ο Θοδωρής Παπαδουλάκης που έχετε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικά. Ναι, ναι. Και με αφορμή και δικές σου δουλειές που έρχεται ο Θοδωρής και δικές του δουλειές που πηγαίνεις εσύ σε αυτόν. Ναι. Πώς συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο που έχετε ένα πολύ μεγάλο κοινό, θα σου το πω μετά γιατί είναι αφορμή για άλλη κουβέντα, αλλά πώς συναντηθήκατε. Έκανε casting για την ταινία Μικρού Μήκους που έχει βραβευτεί κιόλα, έχει έτσι εκτιμηθεί πολύ. Σάμουρε. Ναι. Και με επέλεξε τότε. Τότε τον γνώρισα. Υπόσχεσαι, μάνα, ότι θα φύγουμε. Υπόσχομαι, παιδί μου. Όταν της λέω πως αποτελεί παράδειγμα, μιας και αποφάσισε να κάνει τη δουλειά της και να υπηρετήσει την τέχνη της από τον τόπο της, μακριά από τα θελκτικά φώτα του κέντρου και της Αθήνας, η ίδια το βλέπει πολύ διαφορετικά. Άλλο τόσο είναι πίσω για να φτάσεις στη Θεσσαλία. 3 μέρες δρόμος. Φορτωμένες 37 οκάδες και ξυπόλυτες. Στον δρόμο, για να παίρνουμε δύναμη. Μια δουλειά κάνω κι εγώ και προσπαθώ να την κάνω με φιλοτιμία και έτσι όσο μπορώ καλύτερα. Δεν θα έλεγα ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Μου αρέσει ο τόπος μου. Μου αρέσουν τα μικρά σχήματα.
οι μικρές παρέες, το θέατρο που είναι δίπλα μου ο θεατής και του απευθύνομαι κατευθεία, πρόσωπο με πρόσωπο. Μ' αρέσουν αυτά, έχουν περισσότερο ανθρωπιά, έτσι, ευαισθησία. Δεν σκέφτηκα ποτέ μεγάλα πράγματα. Δεν θα έφευγα ποτέ. Μου προτάθηκε ο ρόλος στο νησί, το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο. Μπήκαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε και στον κόσμο και γνωρίσαμε και εμείς ένα τεράστιο κεφάλαιο και εμείς ως κριτικοί δεν το ξέραμε, ας πούμε, και όλο αυτό. Και το κομμάτι της ιστορίας μας, ναι. Της ιστορίας. Είμαι πάντα χαρούμενη να έχω δουλειά, να συμμετέχω σε πράγματα και να ξαναγυρίζω στον εαυτό μου εκεί που είμαι στο 100%. Όταν γράφω ένα κείμενο και το παρουσιάζω θεατρικά ή μπαίνει σε ένα βιβλίο, είμαι ολόκληρη εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορεί να μην έχει την αναγνωρισιμότητα, να μην φτάνει παντού. Αλλά είναι, ας πούμε. Ναι, είμαι όμως 100% και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πώς έχεις καταφέρει αυτή ακριβώς την ισορροπία και πώς έχεις καταφέρει να εξυπηρετείς, ναι, τη βαθιά σου ανάγκη να επιστρέψεις στον εαυτό σου. Ίσως ξεκινάει από την ανάγκη μου για μοναχικότητα. Εγώ ήμουνα μάλλον από φύση, αλλά διαμορφώθηκα και μέσα από τις καταστάσεις. Έχω βιώσει πάρα πολύ και τη μοναξιά. Ναι. Πολύ όμως. Πάρα πολύ. Σε όλο τη μοναξιά που πληγώνει. Τη μοναξιά που πληγώνει. Και τη μοναχικότητα που επιλέγω, τη βρίσκω πολύ γόνιμη. Mm. Είναι ο καιρός που γεννάω ιδέες, πράγματα. Πολύ συνειδητά πια μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην προσωπική της ζωή, τα παιδιά και τα εγγόνια της, καθώς και τη δουλειά της. Παίζω με όλα τα παιδιά και με τα μωρά μου. Άπειρες ώρες, όταν τα έχω κοντά μου, και με την Εβούλα μου, άπειρες ώρες. Τις γράφεις ιστορίες ή κάποιες από τις ιστορίες που έχεις γράψει? Βεβαίως, βεβαίως. Με την Εύα μου αλληλογραφούμε, ανταλλάσσοντας παραμύθια. Η Εύα είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Είναι κοντά, εδώ, αλλά γράφουμε μόνες μας και μετά τα στέλνουμε. Και στην περίοδο της καραντίνας, που ήμουνα για τη γέννηση των μωρών στην Αθήνα, την περάσαμε με την Εβούλα με αυτόν τον τρόπο. Της έγραφα παραμύθια, μου έγραφε παραμύθια. Παραμένει δραστήρια και δημιουργική, σε συνεχή κίνηση. Όχι άσκοπα όμως, αλλά με μια βαθύτερη ανάγκη να ανακαλύψει το ουσιώδες. Και εδώ θα δανειστώ δύο στίχους της από το ομώνυμο ποίημά της. Εξακολουθεί να με κρατάει άγρυπνη το νόημα της επόμενης μέρας. Όχι η επόμενη μέρα. Πάντα βρίσκομαι σε μια διαδικασία ενός θεατρικού έργου που γράφω ή που προετοιμάζω για παράσταση. Συνήθως έχω κάτι μονολόγους τεράστιους, οπότε δουλεύω πάρα πολύ καιρό για να το προετοιμάσω, τέλος πάντων. Και επειδή τα πάντα είναι χειροποίητα λόγω έλλειψης χρημάτων, όπως πάντα έτσι γίνονται τα πράγματα, είναι τα πάντα χειροποίητα, οπότε κάθομαι, φτιάχνω για τα σκηνικά μου, φτιάχνω τα πρακτικά, την επικοινωνία, όλα. Οπότε είναι full πρόγραμμα. Η μέρα της μου λέει πως κλείνει με ένα ποίημα. Εκεί βρίσκει τον εαυτό της. Και κάπως έτσι και εμείς κλείσαμε τη δική μας συνάντηση. Με ένα ποίημα. Δίπλα στη θάλασσα, στον αγαπημένο της γυαλό.